Η Νέα Δημοκρατία έχει βασική αντίρρηση στη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ. Θεωρεί ότι είναι σε βάρος των εθνικών συμφερόντων μας, των καλώς εννοούμενων συμφερόντων μας, και ότι θα θρέψει τον μακεδονισμό, αλυτρωτισμό της άλλης πλευράς, θα τον αναβαθμίσει διεθνοπολιτικά, γιατί θα πάρει την υπογραφή του ΝΑΤΟ σχετικά σύντομα και θα διεκδικήσει και την υπογραφή του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι πιο σύνθετο και πιο μακροπρόθεσμο. Επομένως, η αντίθεσή μας είναι πλήρης. Τώρα, τι θα κάνει η άλλη πλευρά, δηλαδή ο Τσίπρας και ο Καμένος? Νομίζω ότι θα προχωρήσουν, αυτή είναι η εκτίμηση που έχω. Ο Καμένος προσπαθεί να διευκολύνει τον Τσίπρα να προχωρήσει, διατηρώντας κάποιες αποστάσεις, δηλαδή σε επίπεδο εντυπώσεων, σε μια προσπάθεια να διασωθεί εκλογικά. Δεν νομίζω θα τα καταφέρει, αλλά έχει διαβρωθεί πλήρως το κόμμα του, δηλαδή όπως παίζει θέατρο ο Καμένος, παίζουν θέατρο και τα στελέχη του που έχουν υπουργοποιηθεί και οι βουλευτές του, δεν ξέρουμε καν αν τον ακολουθούν ή αυτοί που έχουν υπουργοποιηθεί και οι βουλευτές του. Επομένως έχουμε μια έτσι δυσάρεστη πολιτική κατάσταση με μια κυβέρνηση που βλάπτει συνειδητά και οργανωμένα τα καλώς εννοούμενα εθνικά μας συμφέροντα και τους πρωταγωνιστές να προσπαθούν να καλυφθούν με τον ΑΒ τρόπο πολιτικά. Πάντως, άμα τελειώσουν οι διαδικασίες γρήγορα στη Φίρουμ, δηλαδή οι πληροφορίες λένε για 9 του μήνους ή 15 του Γενάρη, στην ουσία πλέον έρχεται η συμφωνία στην Ελληνική Βουλή. Ναι. Εμείς θα θέλαμε να πάει η συμφωνία αντί στην Ελληνική Βουλή, η οποία πλέον, η σύνθεση της οποίας πλέον δεν έχει καμία σχέση με τη Λαϊκή Βούληση, να πάει η συμφωνία στο λαό. Γι' αυτό θα θέλαμε ή να επιταχυνθούν οι βουλευτικές εκλογές, ή να περιμένει κάπως η κυβέρνηση για να το πάει το πράγμα στο λαό, διότι εφόσον όλες οι δημοσκοπήσεις και γενικότερα η εικόνα είναι 65-70% των Ελλήνων να λένε όχι σε μια συμφωνία που δεν οδηγεί πουθενά, θα θέλαμε να πάει στην κρίση του ελληνικού λαού. Το πιθανότερο όμως είναι η κυβερνητική πλειοψηφία, η κοινοβουλευτική μάλλον πλειοψηφία της κυβέρνησης, να προχωρήσει το θέμα. Υπάρχουν διάφοροι πρόθυμοι στους ΑΝΕΛ, αλλά και διάφοροι ξέμπαρκοι, οι οποίοι ξέρουν ότι φτάνει το πολιτικό τους τέλος, που είναι πιθανό να στηρίξουν τον Τσίπρα στη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ. Η Νέα Δημοκρατία, αν δεν κάνω λάθος, μένει στη θέση της ότι αν τελικά δεν έρθει αυτή η συμφωνία στην παρούσα Βουλή και πάμε σε εκλογές και έχουμε μια νέα Βουλή και έρθει η συμφωνία στη Νέα Βουλή και πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία μένει στο όχι όσον αφορά αυτό το προφανώς θέμα. Προφανώς. Το Λαϊκό Κόμμα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ζητάει από το Μητσοτάκη να στηρίξει τη συμφωνία. Δέχεται πίεσης. Όλες οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ και δεκαετίες θα έλεγα, ή τέλος πάντων τα τελευταία 20 χρόνια, με μια λογική ότι πρέπει να στηριχθεί αυτό το κράτος για να περιοριστεί η ρωσική επιρροή στα Δυτικά Βαλκάνια, πιέζουν όλα τα ελληνικά πολιτικά κόμματα να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά αυτό δεν είναι το τέλος του κόσμου, δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά. Και ο Καραμαλής είχε ανάλογες πιέσεις, δεν ενέδωσε όμως. Και αν το πρόβλημα δεν είναι το ότι πώς εκτιμούν το εθνικό μας συμφέρον οι Ευρωπαίοι εταίροι στα Δυτικά Βαλκάνια, διότι αν τους εξηγηθεί πώς το βλέπουμε εμείς και αν δουν ότι είμαστε σταθεροί στις απόψεις μας, θα το λάβουν σοβαρά υπόψη και δεν υπάρχει και κάποιος, δεν υπάρχει κάποιο είδους πειθαρχίας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ή στις άλλες πολιτικές ομάδες, δηλαδή δεν υπάρχει ένα καθοδηγητικό κέντρο που αποφασίζει, δεν είμαστε στην τρίτη κομμουνιστική διεθνή. Επομένως το πρόβλημα είναι με την ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση παίζει το παιχνίδι της γειτονικής χώρας, των Σκοπίων, και η ελληνική κυβέρνηση στέλνει μηνύματα στους Ευρωπαίους εταίρους ότι θέλει να κινηθεί προς την κατεύθυνση στην οποία μας πιέζουν σαν Ελλάδα. Άρα μια κυβερνητική αλλαγή θα οδηγήσει σε μια αναπροσαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής έναντι της Ελλάδας σε σχέση με τα Σκόπια, χωρίς πολλά παρατράγουδα. Άρα μου λέτε, αν καταλάβω σωστά, ότι αν το μεταφράζω και έτσι, ότι ο Μητσοτάκης θα αντέξει τις πιέσεις, όποιες και να είναι αυτές απ' έξω. Ναι, δεν υπάρχουν, επειδή έχω πάει σε όλες τις συνεδριάσεις τις σχετικές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ήμουνα στο Μόναχο που ήταν εκεί η Μέρκελ και ο Κούρτς, πήγα στο συνέδριο στο Ελσίνκι, που αλλού πήγα στη Βιέννη που γίναν διάφορες διεργασίες. Οι πιέσεις αυτές δεν είναι τόσο ισχυρές. Υπάρχουν, αλλά δεν είναι καθοριστικές. Δηλαδή, αν υπάρχει μια αποφασισμένη ελληνική κυβέρνηση, δεν λέω ότι θα αλλάξουν τη στάση τους και τη στρατηγική.
δική τους, αλλά θα σεβαστούν σε μεγάλο βαθμό τη διαφορετικότητά μας. Δηλαδή το ότι δεν δεχόμαστε ότι μπορεί να γίνει το άνοιγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια σε βάρος των καλώς εννοούμενων εθνικών συμφερόντων μας. Άλλωστε, όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζεται στον σεβασμό των εθνικών συμφερόντων. Είναι όλοι οι Ευρωπαϊστές, οι περισσότεροι τουλάχιστον, θέλουν περισσότερη Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα λένε πρώτα η Αυστρία, πρώτα η Γερμανία, πρώτα η Πολωνία, πρώτα η Ουγγαρία, πρώτα η Ιταλία. Σε αυτό το ζήτημα και εμείς θα πούμε πρώτα η Ελλάδα.